Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια εκκρεμωδικία. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, αν πάρει τους 6 βαθμούς αυτούς, είναι τρίτος. Και με νίκη στο ΆΚΑ, φτάνει δεύτερος. Δεν γίνεται νίκη επί του Γιάννικη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Δεν θα το πει κανείς από τους δύο σας. Ο μόνος που δικαιούται να το πει είναι ο Παναγιώτης Γκαμπράνης, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Παναγιώτη μου. Κάνει ρήμα Μανίκη στο Γιάννικη και τελειώνει η ιστορία. Τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, συνάδελφε. Μανίκια. Τα έχουμε πει τα Μανίκια από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα, Σταύρο μου. Ούτε ο Μάντζιος έχει, που έχει πάρει και τον αέρα από πέρσι, οπότε για να δούμε. Για να δούμε. Θεωρείς ότι ο Άρης που είδες με τον Πανετολικό μπορεί να έρθει για διπλό στο ΆΚΑ? Νομίζω καταρχήν τον Άρη τον βολεύει πολύ περισσότερο να παίξει. Αρχικά να πω ότι δεν τον φοβάμαι τόσο πολύ στα ντέρμπι. Περισσότερο φοβάμαι τα παιχνίδια στο Κλεάνθης Βικελίδης που οι ομάδες έρχονται και παίζουν αμυντικά παρά αυτά τα παιχνίδια. Γιατί θα παίξει ανοιχτά κοντά σε μια ομάδα που σαφώς και θα ψάξει πρώτη και θα αναζητήσει τον γκολ. Ο Άρης θέλει ανοιχτό γήπεδο. Αν το βρει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει και τη ζημιά. Επομένως, έχει τις δυνατότητες να σταθεί η επάξια. Τώρα, πώς θα κυλήσει το μάτς, τι θα γίνει, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο φέτος και είναι στους διεκδικητές του τίτλου. Επομένως, για τον Άρη είναι ένα κομβικό παιχνίδι για να δείξει και τι μπορεί να κάνει. Έχει δύο αποτυχίες που δεν τις περίμενε κανένας μέσα στο γήπεδο του με Όφη και Απόλλωνα. Θα ήταν πολύ ψηλότερα τώρα. Και από εκεί και πέρα, αν δείξει αυτά τα δύο μάτς με ΑΕΚ και Βόλο ότι περνάει χωρίς απώλειες, τότε νομίζω ότι μπορεί να ελπίσει σε πολλά περισσότερα, πάντα με την υποσημείωση των βαθμών που είπατε και νωρίτερα.